είχε σημεία για αύριο. Σε ένα γλυκύτατο πλάσμα, το οποίο δεν είναι και καθόλου αυτοαναφορικό. Θα σας πάω στη Μέγκαν Μάρκελ, η οποία έβγαλε ένα λόγο 7 λεπτών και μίλησε μόλις για τον εαυτό της 54 φορές. Παιδιά, καλά, δηλαδή, σχολιάστηκε στο τίποτα. Twitter τόσο πολύ ότι ανέφερε τον εαυτό της 54 φορές μέσα σε 7 λεπτά ομιλίας. Καταπληκτικό. Καθόλου εγωιστικό. Εντάξει, είναι τουλάχιστον συγκλονιστικό. Να σας πω με την ευκαιρία ότι άνοιξε τη σύνοδο κορυφής One Young World που βρίσκεται στο Manchester, που έγινε μάλλον στο Manchester. Ήταν ουσιαστικά η πρώτη ομιλία της μετά το Brexit. Και εννοείται ότι όλοι έπεσαν να τη φάνε αμέσως μετά από αυτό, γιατί υποτίθεται εκεί ότι πήγε για ένα συγκεκριμένο λόγο να μιλήσει σε φοιτητές για ένα συγκεκριμένο σκοπό, που δεν είχε καμία σχέση, κανένα περιεχόμενο η ομιλία της και αρκέστηκε ουσιαστικά στην Ελλάδα. Ήταν αρκετά εγωκεντρική, θα έλεγα. Ναι. Πες μου τι ζώδιο είσαι, χωρίς να μου πεις τι ζώδιο είσαι, ένα τέτοιο πράγμα, επειδή είναι Λέων. Εγώ είμαι Λέων, πρόσεχε γιατί λες. Μην το παίρνουμε πίσω αυτό. Μα δεν έχει καμία σχέση. Έτσι, οι ειδικοί επί των βασιλικών θεμάτων υποστηρίζουν αυτό που σας είπα, ότι η ομιλία είχε σοβαρή έλλειψη περιεχομένου και ας πούμε ένας από αυτούς λέει για παράδειγμα «Δεν μπορώ να φανταστώ ή να καταλάβω πως οι 2.000 νέοι κατάλαβαν μία λέξη από αυτό για το οποίο μιλούσε». Γενικά δεν τις χαρίστηκαν. Και έλαβε πολλές έτσι... Την πάνε τρένο, να το πούμε και αυτά. Την πάνε τρένο. Ναι, την υποστήριξαν και κάποιοι βέβαια έτσι. Καλά, έχει και ο παδούς. Εντάξει, έχει 54 φορές τώρα, συγγνώμη κιόλας.